αερομεταφορές και τουρισμός, μία συμβιωτική σχέση σε επίπεδο προορισμών, είναι ο τίτλος της ομιλίας του γνωστού καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ανδρέα Παπαθεοδόρου. Πριν από αυτό, επενθυμίζω ότι μπορείτε, όπως γίνεται σε κάθε συνεδρία, να στείλετε ερωτήσεις στο chat, οι οποίες θα απαντηθούν στο τέλος των παρεμβάσεων. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς, έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραντσίνη, για την προσφώνηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους διοργανωτές του εξαιρετικά ενδιαφέροντος σημερινού συνεδρίου. Όπως προαναφέρθηκε, ο τίτλος της παρουσίασής μου σχετίζεται με την σχέση αερομεταφορών και τουρισμό. Έχω ήδη προβεί σε διαμοιρασμό της οθόνης μου. Όπως ανέφερε και ο κύριος Καραντσίνη, δεν υφίσταται προορισμός χωρίς τρόπο μετάβασης αυτών. Και μπορούμε να πούμε ότι η σχέση αερομεταφορών και τουρισμού είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης, διότι πολύ απλά ελάχιστοι άνθρωποι ταξιδεύουν για να πούν ότι μπήκαν σε ένα αεροπλάνο. Οι περισσότεροι ταξιδεύουν για να πάνε κάπου και να κάνουν κάτι. Μιλάμε λοιπόν για την έννοια της παράγωγης ζήτησης, της επιβατικής κίνησης που μπορεί να σχετίζεται για λόγους ελευθέρου χρόνου, για επισκέψεις συγγενείς και φίλους και προφανώς και αυτό είναι πολύ σημαντικό για κίνηση για επιχειρηματικούς λόγους. Από εκεί και πέρα, οι αερομεταφορές όπως και ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε εξωτερικούς παράγοντες ως προς το οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην προέλευση και στον προορισμό, ως προς την επικρατούσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση και προφανώς αυτό που αναδείχθηκε το τελευταίο ένα χρόνο και κάτι είναι ο ρόλος επιδημών και πανδημιών. Πρέπει επίσης να συζητήσουμε ζητήματα που σχετίζονται με την εποχικότητα και την συγκέντρωση των ροών, είτε χρονικά, δηλαδή για περιόδους υψηλής και χαμηλής ζήτησης, είτε χωρικά με την έννοια ότι υπάρχουν κεντρικές και περιφερειακές περιοχές. Αυτό που είδαμε τον τελευταίο ένα χρόνο και κάτι είναι μια κατάρρευση του τουρισμού. Εδώ σας παρουσιάζω στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Από το 2012 μέχρι και το 2019 είχαμε μια συνεχή αυξητική πορεία. Στη συνέχεια όμως είχαμε την καθίζηση των διεθνών τουριστικών αφήξεων λόγω της πανδημίας του COVID-19, 381 εκατομμύρια διεθνείς τουριστικές αφήξεις που αντιστοιχούν σε επίπεδα που είχαμε στις αρχές με μέσα της δεκαετίας του 90. Γυρίσαμε δηλαδή περίπου 30 χρόνια πίσω. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα σενάρια ως προς τα προσεχή χρόνια. Το μπλε σενάριο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι το πιο φιλόβοξο, ότι δηλαδή θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα προ-πανδημίας επίπεδα κατά το 2022 με 2023, ενώ στο πράσινο ή στο πορτοκαλί σενάριο τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Και ακριβώς επειδή, όπως είπα, η ζήτηση για αερομεταφορές είναι παράγωγη, στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε την κατάρρευση της αεροπορικής κίνησης, ενώ μέχρι και το 2019 είχαμε μια εκθετική αύξηση από το 1945 και μετά. Είδαμε ότι το 2020 είχαμε μια πτώση της τάξης του 60%. Οι δε εκτιμήσεις για το 2021 είναι ότι σε σχέση με το 2019 η μείωση θα κυμανθεί από 43% έως 54% σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να αποτυπώσουμε είναι ότι μιλάμε για μια πολύ άσχημη κατάσταση διεθνώς. Εδώ σας παρουσιάζω και κάποια στοιχεία που αφορούν στην Ευρώπη, ειδικότερα από τον Eurocontrol. Κατά το περασμένο έτος, το 2020, είχαμε απώλεια της τάξης των 56,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις αεροπορικές εταιρείες, τους αερολιμένες και τους παρόχους αεροναυτιλίας, τους Air Navigation Service Providers που βλέπετε εδώ πέρα. 1,7 δισεκατομμύρια επιβάτες λιγότερους και από εκεί και πέρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον αριθμό των πτήσεων συνολικά στην Ευρώπη και προφανώς και στις κυριότερες αγορές, όπως για παράδειγμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γερμανία και βέβαια τουριστικές χώρες όπως ως προς τον ηλιοτροπικό τουρισμό που είναι η Ισπανία. Τα μεγάλα αεροπορικά groups της Ευρώπης όπως η Lufthansa, η Air France KLM είδαμε ότι είχαν πολύ σημαντική μείωση των πτήσεων και αντίστοιχα σημαντική απώλεια εσόδων. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες, αλλά και περιλαμβάνει και αεροπορικές εταιρείες χαμηλών ναύλων, όπως για παράδειγμα η Ryanair ή η EasyJet. Και
Προφανώς όλα αυτά έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Έτσι, γύρω στις 200.000 θέσεις εργασίας απολέσαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας που είχαμε. Και εγώ αναφέρομαι αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο των αερομεταφορών. Στην Ελλάδα, εδώ πέρα, βλέπουμε κάποια στοιχεία τα οποία προέρχονται από την ΗΠΑ. Η ποσοστία μεταβολή ανάμεσα στο 2019 και στο 2020 εκτιμάται γύρω στο 69,3% σε ό,τι αφορά συνολικά την περίπτωση των επιβατών. Δυστυχώς, στην περίπτωση των επιβατών εξωτερικού, όπως βλέπετε, η ποσοστία μεταβολή είναι ακόμα αρνητικότερη. Έτσι, είναι της τάξης του 72,6% σε ό,τι αφορά στις αναχωρήσεις και σε 73% σε ό,τι αφορά στις αφίξεις. Στο εσωτερικό τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, με την έννοια ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 60% και όχι 70% όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις. Τώρα, το σημαντικό βέβαια είναι τι μελιγενές από εδώ και πέρα. Εδώ βλέπουμε τις εναλλακτικές ατραπούς, έτσι, τα εναλλακτικά μονοπάτια σύμφωνα με τον ICAO. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε πάψει να μιλάμε για το λεγόμενο V-shaped path, το οποίο θα μας επέτρεπε μια ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα και στα επίπεδα προ-πανδημίας. Οι περισσότεροι τώρα αναλυτές μιλάνε για εναλλακτικές. Στην καλύτερη περίπτωση αναφερόμαστε στο λεγόμενο U-path, U-shaped path ή ενδεχομένως και τον Nike Surge, δηλαδή ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη μείωση, την βλέπουμε εδώ πέρα, Μάρτιο-Απρίλιο του 20 και σταδιακά επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Υπάρχουν βέβαια και πιο απεσιόδοξα σενάρια, όπως αυτό του W-shape, που σημαίνει ότι έχουμε μια επιστροφή, αλλά εκ νέου στη συνέχεια μια αρνητική πορεία προτού έχουμε ξανά επιστροφή. Και βέβαια ένα άλλο σενάριο είναι το L-shape, το οποίο σημαίνει ότι δεν πρόκειται τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον να δούμε επιστροφή στα προ-πανδημίας επίπεδα. Εδώ αντίστοιχα βλέπουμε σενάρια όπως έχουν διατυπωθεί από τον Eurocontrol, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Διαχείριση των Πτήσεων, και έχει κάνει κάποιες προβλέψεις για τα προσεχή έτος και το 2024. Οπότε βλέπετε ότι και αυτά τα σενάρια σε μεγάλο αχμό εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας και βέβαια το τι θα γίνει με τους εμβολιασμούς. Όχι μόνο αν θα γίνουν εμβολιασμοί, αλλά κατά πόσον αυτοί οι εμβολιασμοί θα αποδεχθούν στην πράξη αποτελεσματική. Βλέπετε για παράδειγμα ότι στο χειρότερο σενάριο, το σενάριο 3, δηλαδή στο βαθμό που δεν αποδεχθούν αποτελεσματικοί οι εμβολιασμοί, στην καλύτερη περίπτωση τότε δηλαδή θα αναμένουμε η επιστροφή στην κανονικότητα να γίνει προς το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, το 2029, πράγμα που προφανώς όλοι απευχόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό το διάγραμμα είναι χαρακτηριστικό, έτσι ότι ακριβώς η βραχυχρόνια ανάκαμψη παραμένει έφραυστη. Εδώ έχουμε στοιχεία της IATA που αφορούν στην αγορά μεταξύ Ηνωμένων Βασιλείου και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μια πολύ σημαντική αγορά. Βλέπετε ότι τα ποσοστά μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά από το Σεπτέμβριο έως και τις 10 Νοεμβρίου ήταν της τάξης του 80-85%. Στις 12 Νοεμβρίου το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι αφαιρεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τον κατάλογο των χωρών που υπόκεινται σε περιορισμούς καραντίνας. Αυτό οδήγησε σε μια απότομη αύξηση των κρατήσεων και μάλιστα στις αρχές Δεκεμβρίου ήμασταν και πάνω από την κατάσταση που επικρατούσε μία χρονιά πριν. Τι γίνεται όμως μετά, 15-20 μέρες μετά εμφανίζεται, όπως ξέρετε, η περίφημη Βρετανική μετάλλαξη και αυτό οδήγησε πάλι σε μια κάθετη μείωση των κρατήσεων. Άρα, ναι, μπορεί να υπάρχουν καλά fundamentals, όπως λέμε, καλές προϋποθέσεις για ανάκαμψη, αλλά αυτή η ανάκαμψη, τουλάχιστον στη βραχυχρόνια περίοδο, αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραστη και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Προφανώς αυτό που προέχει είναι να δούμε ποια θα είναι η πορεία της πανδημίας, κατά πόσο θα οδηγηθούμε σε μια ύφεση οικονομίας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι οικονομίες ανά τον κόσμο κρατιώνται ζωντανές σε σημαντικό βαθμό, επειδή έχουν ανακοινωθεί πολύ γενναιόδωρα δημοσιονομικά προγράμματα και υπάρχει μια εξαιρετικά επεκτατική νομισματική πολιτική. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Έτσι. Άρα θα είναι πολύ σημαντικό από τώρα να δούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να λύσουμε τα εφεσιακά ζητήματα που θα προκύψουν, πόσο μπορεί στην πράξη να ανακτηθεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη και βέβαια και μιλώντας ειδικότερα για τους προορισμούς, τι θα γίνει σε επίπεδο ταξιδιωτικών περιορισμών,
Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η εφαρμογή και ευθυγράμμιση υγειονομικών πρωτοκόλων και πιστοποιητικών. Για μένα η ευθυγράμμιση είναι εξαιρετικά σημαντική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λέμε για παράδειγμα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τουρισμό από χώρες εκτός Ευρώπης. Αν πάρετε όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο περισσότερος κόσμος εκεί έχει εμβολιαστεί με κινέζικα εμβόλια. Στο βαθμό που ο EMA δεν αναγνωρίζει τα κινέζικα εμβόλια ως ισότιμα αυτών που έχουμε στην Ευρώπη, όπως της AstraZeneca, της Pfizer, της Moderna, της Johnson & Johnson, μπορεί να προκύψει σημαντικό πρόβλημα. Έτσι, άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ευθυγράμμιση ως προς τις πολιτικές των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την επαγγελματική κίνηση, τα ταξίδια για επαγγελματικό τουρισμό και μεταξύ άλλων για τον τουρισμό MICE. Είναι πολύ πιθανόν να αργήσουν να επιστρέψουν στα προ-πανδημίας επίπεδα, πολύ περισσότερο σε σχέση με τα ταξίδια ελευθέρου χρόνου. Σίγουρα δεν συγκρίνεται το να σφίγγει στο χέρι του άλλου για μια επιχειρηματική συμφωνία, είναι πολύ ανώτερο σε σχέση με το να είσαι στα παραθυράκια του Zoom, αλλά από την άλλη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το εφεσιακό περιβάλλον και την ανάγκη επιχειρήσεων να μειώσουν διάφορα κόστη, μεταξύ άλλων και τα κόστη για επαγγελματικά ταξίδια. Και αυτό βέβαια θέτει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, κατά πόσον θα δούμε το τέλος του εκδημοκρατισμού του τουρισμού που είδαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από την ανάπτυξη του μαζικού ηλιοτροπικού τουρισμού, κατά πόσο θα επικρατήσει ένας νέος προστατευτισμός ή κατά πόσο ενδεχομένως να δούμε την απαρχή ενός νέου μοντέλου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης ή ενδεχομένως και τα δύο ταυτόχρονα, έτσι, και το μείγμα. Και προφανώς αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε ανοιχτές κοινωνίες, να είμαστε σε θέση να υποδεχόμαστε τουρίστες, πάντα βέβαια στο πλαίσιο της βιωσιμότητας. Και ως κατακλείδα θα ήθελα να πω ότι η πανδημία μας βάζει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα μόνοι μας, έτσι ότι δεν μπορούμε να είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Αυτό λοιπόν που προέχει κατά τη γνώμη μου είναι συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και πιστεύω ότι οι οργανισμοί ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης προορισμών, οι λεγόμενοι DDMMOs, μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για τον συντονισμό των ενεργειών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και μεταξύ άλλων μπορούμε να δούμε και την πιθανή αξιοποίηση νέων τάσεων, όπως για παράδειγμα είναι οι ψηφιακοί νομάδες που και υψηλή κατακεφαλή δαπάνη έχουν και μπορούν να λειτουργήσουν και εκτός της περίφημης καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν, επιτρέποντάς μας ως χώρα να αξιοποιήσουμε το ξενοδοχειακό και λοιπόν δυναμικό και κατά τις άλλες περιόδους του χρόνου. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ και παραμένω στην συνέχεια στη διάθεσή σας για όποιες ερωτήσεις υπάρχουν. Ευχαριστώ.